αίτητη στην έδρα της παρέμεινε η Καλαμάτα, χωρίς όμως να κερδίσει τον Εθνικό, ο οποίος απέσπασε ισοπαλία 1-1. Το παιχνίδι ήταν αμφίροπο καθ' όλη τη διάρκεια του και το τελικό σκορ κρίνεται δίκαιο. Ο Εθνικός νωρίς-νωρίς πήρε κεφάλι στο σκορ με την έξυπνη σέντρα σου του Πετρά στο τρίτο λεπτό. Η Καλαμάτα μπήκε φορτσάτη στο δεύτερο μέρος και κέρδισε πέναλτι στο 56 όταν η μπάλα βρήκε στο χέρι του Καλαγκάνη μέσα στην περιοχή. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Πουρτουλίδης, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.